κι έτσι μείναν μεταξύ τους κολλημένα. Έτσι πήρα το μηδέν αντί για σένα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, το μηδέν αντί για σένα. 13 λεπτά μετά την ώρα είστε συντονισμένοι στον Πολίτη 107.6 με τον Δημήτρη G στο Prime Time μέχρι τις 12. Στην παρέα μας είναι τα εστιατόρια McDonald's, ο χορηγός της εκπομπής μας. Στην παρέα μας είναι και ο συγγραφέας Θοδωρής Δεύτος με το βιβλίο του «Το πέρασμα αντίκρι». Καλησπέρα κύριε Δεύτο. Καλησπέρα. Ξέχασε να βάλεις ο καλαμαράς. Είμαστε και δύο καλαμαράδες. Τέλεια. Κατά το ίμις φυσικά εγώ. Εγώ είμαι γαμπρός της Κύπρου 33 χρόνια. Εντάξει, πολύ ωραία. Επομένως τα μιλώ φαρσί. Πολύ ωραία. Έχουμε ακόμα ένα κοινό, νομίζω, ότι γράψατε και ένα βιβλίο για την Τραπεζούντα. Ο παππούς μου ήταν από την Τραπεζούντα. Ναι, ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Τραπεζούντα, το διαμάντι της Ανατολής», από το οποίο μπήκε και θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις στην έκθεση το 2016. Ακριβώς. Πείτε, θετικός ή ενικός, στον ενικό προτιμά εγώ. Στον ενικό. Το βιβλίο, να αρχίσω από την αρχή μάλλον. Είσαι μαθηματικός. Πώς ένας μαθηματικός ξεκίνησε να γράφει βιβλία, μυθιστορήματα, τόσο ωραία μυθιστορήματα? Το κίνητρο ήταν η αγάπη για την ιστορία και η άγνοια που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για πολύ μεγάλες τραγωδίες του ελληνισμού. Έχω γράψει 7 βιβλία, τα 5 είναι μυθιστορήματα που αναφέρονται στις αλυσμόνιτες πατρίδες, για τη Σμύρνη το πρώτο, Σμύρνη συγγνώμη, «Μήπως αγάπησα λάθος πατρίδα», για την Κύπρο το επόμενο. Μάλιστα. Το τρίτο ήταν «Τραπεζούντα, το διαμάντι της Ανατολής», για τον Πόντο. Το πρώτο τελευταίο ήταν «Είμαι πολίτης Ατζάνουμ», αφορά την Κωνσταντινούπολη και τα γεγονότα του 1955 και πώς ξεζώθηκαν από εκεί, ξεζώθηκε ο ελληνισμός. Και το τελευταίο «Το πέρασμα αντίκρι», που αφορά τη δική μου αλυσμόνητη πατρίδα, τη Βόρειο Ήπειρο. Και ξέρετε, κάθε φορά που με ρωτούσαν, «Μα καλά, ρε παιδί μου, γράφεις για την Σμύρνη, για την Κύπρο, για την Τραπεζούντα, για την πόλη, για τη δική σου αλυσμόνητη πατρίδα, δεν θα γράψεις ποτέ?» Τι σας συνδέει με την Βόρεια Ήπειρο? Έχω καταγωγή από την πλευρά του πατέρα μου. Ο πατέρας μου έφυγε από εκεί σε ηλικία 15 χρονών. Το χωριό του είναι το τρίτο χωριό μετά τα σύνορα. Έφυγε να σπουδάσει, έκλεισαν τα σύνορα, έφυγε το 45. Και συνάντησε τον αδερφό του μετά από 40 χρόνια το 1985. Καταλαβαίνεις τώρα τη συγκίνηση. Εγώ ήμουν παρόν σε αυτή τη συνάντηση, όπου δύο αδέρφια που χωρίστηκαν πιτσιρικάδες και ανταμώθηκαν ασπρομάλιδες. Ναι. Όταν εκείνες οι δύο αγκαλιές έκλεισαν, είπα ότι κάποιος από τους δύο ή και οι δύο θα μείνουν εδώ στον τέπι τόπου. Άρα και το βιβλίο. Και αυτό το φορτίο το κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια και με καθήλωνε. Δεν μπορούσα να γράψω πραγματικά. Αλλά τελικά το αποφάσισα και έχει βγει ένα βιβλίο το οποίο σκίζει πραγματικά. Οι κριτικές που παίρνει είναι απίστευτες. Και έρχομαι στην Κύπρο αύριο και μεθαύριο να το παρουσιάσουμε σε Λεμεσό και Λευκοσία. Πολύ ωραία. Θα πούμε και τις παρουσιάσεις στη συνέχεια. Θέλω να μου πείτε λίγα λόγια για το βιβλίο αυτό, την υπόθεση του βιβλίου αυτού, που είναι βασισμένη φυσικά στα δικά σας τα προσωπικά μαρτυρίες. Είναι μυθιστόρημα βέβαια, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι αληθινά τα γεγονότα που περιγράφει. Ξέρετε, η Αλβανία του Εμβέρ Χότζα ήταν το πιο σκληρό κομμουνιστικό καθεστώς της Ευρώπης, κατά δήλωση του αείμνηστου Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του Γρηγόρη Φαράκου. Μάλιστα. Όταν το ρώτησαν κάποια φορά στη Μηχανή του Χρόνου, στην εκπομπή αυτή του Βασιλόπουλου, ποια ήταν τα πιο σκληρά καθεστώτα, είπε της Αλβανίας και της Ρουμανίας. Και έχει σημασία αυτό όταν το λέει ένας κομμουνιστής ηγέτης για ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Λοιπόν, το καθεστώς λοιπόν της Αλβανίας ως πολύ σκληρό ήταν περίκλειστο, απομονωμένο, δεν επέτρεπε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ο πατέρας μου, ας πούμε, που είχε φύγει, είχε έρθει από το 45 στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να στείλει, δεν ξέραμε πληροφορία, τίποτα έτσι για την οικογένεια, τι κάνει εκεί. Να φανταστείς ότι σκοτώθηκε μια πρώτη μου ξαδέρφη σε ένα αυτοκινητιστικό και το μάθαμε μετά από 3 μήνες μέσω Αμερικής. Τέτοια απομόνωση. Το καθεστώς λοιπόν ήταν σκληρό. Η ελληνική μειονότητα που αριθμούσε περίπου 400.000 κόσμο εκεί πέρασε τα πάνδυνα. Τα πάνδυνα, περιγράφω στο βιβλίο, γιατί μίλησα πολλές ώρες με ανθρώπους που κάναν φυλακές, εξορίες και μου περιέγραψαν σκηνές τρομερές. Ας πω ένα περιστατικό μόνο, ότι στη φυλακή του Σπάτσου, ήταν στη Βόρεια Αλβανία, ήταν ορυχείο φυλακή. Κάποια στιγμή οι φυλακισμένοι άρχισαν να χάνουν το φως τους. Και διαπίστωσε κάποιος από αυτούς, επειδή ήταν γιατρός και ήξερε κάποια αγγλικά, ότι αυτό που τους ταΐζαν ήταν ζωοτροφή. Είδε από τα χαρτόνια, από τα τσουβάλια, ας πούμε, που γράφαν πάνω, ήταν ζωοτροφή.
τέτοια πράγματα, ρουφιανιά. Το κυρίαρχο στοιχείο, συνέστημα βέβαια στην Αλβανία ήταν ο φόβος. Mm-hmm. Η κρατική ασφάλεια, η συγκιουρίμη ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ειδικά της μειονότητος. Λοιπόν, πέρασε τα πάνδυνα η μειονότητα. Τώρα, το story του βιβλίου έχει ως εξής. Γύρω στο 48, το 45 καθιδρύθηκε ο Εμπερχόντζα, γύρω στο 48 έκλεισε τα σύνορα με ηλεκτροφόρο σειρματόπλεγμα. Μάλιστα. Πέρα από τις περιπολίες, τις σκληρές περιπολίες με τα σκυλιά κτλ, έκλεισε και με, ηλεκτροφόρο σειρματόπλεγμα. Επομένως, η διάβαση από εκεί προς τα δω ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το story λοιπόν λέει ότι μια ομάδα πέντε παιδιών, τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι, ξεκινάνε να δραπετεύσουν από τη Βόρειο Ήπειρο να έρθουν στη μητέρα Ελλάδα. Η οποία μητέρα Ελλάδα, θα πούμε αργότερα, τους φέρθηκε σαν μητριά και όχι σαν μητέρα. Ναι. Στο δρόμο πέφτουν σε ένα μπλόκο, σε μια περίπολο, γίνεται ένα μακελιό. Ένας από αυτούς καταφέρει να φύγει, ο Οδυσσέας, φτάνει στα Γιάννενα, από εκεί καταλήγει μετά από λίγο καιρό στην Αμερική. Δουλεύει, παντρεύεται μια σμηνιά τη Δανάη, κάνει παιδιά κτλ. Και όλα αυτά τα χρόνια, τα 34 χρόνια που μεσολάβησαν εκεί, το μυαλό του δεν έφυγε ποτέ από την τύχη των δικών του ανθρώπων και η αγωνία του και ο πόθος του και ο καημός του να επικοινωνήσει, γιατί δεν μπορούσε. Και ένα βράδυ γυρίζει στο σπίτι του και βλέπει στην τηλεόραση τους ανατολικογερμανούς να γκρεμίζουν το τείχος. Λέει στη γυναίκα του: ετοίμασέ μου τη βαλίτσα, φεύγω. Πού πας, του λέει. Δεν βλέπεις, τις λέει, οι Ανατολικογερμανοί γκρεμίζουν το τείχος, οι δικοί μας δεν θα μπορέσουν να σκαπετήσουν, να πηδήξουν δηλαδή στη γλώσσα την τοπιολαλιά εκεί της περιοχής ένα φράχτη. Και παίρνει το πρώτο αεροπλάνο και γυρίζει πίσω. Και φτάνει στην Κακαβιά, στο συνοριακό φυλάκιο, και βρίσκει ένα χαμό. 10.000 άνθρωποι, άλλος κλαίει, άλλος γελάει, ένα κλαρίνο παίζει σε μια γωνιά, άλλος αναζητάει τους δικούς του και μπαίνει και αυτό στη διαδικασία να αναζητήσει τους δικούς του ανθρώπους. Και για καλή του τύχη βρίσκει την αδερφή του, την Αντιγόνη, τη Γόνη. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ένα comeback να καλύψει τα 34 χρόνια της απουσίας που έλειπε, του από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Είναι ένα βιβλίο συγκλονιστικό, οι κριτικές που παίρνει είναι απίστευτες. Απίστευτες, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί επειδή το θέμα της Βορείου Ήπειρου πολλά χρόνια ήταν κάτω από το χαλί, από το χαλί, οι πολιτικές ηγεσίες εδώ στην Ελλάδα δεν ασχολήθηκαν ποτέ ουσιαστικά με το θέμα αυτό, παρόλο που εκεί είχαμε μια μεγάλη μειονότητα, 400.000 ανθρώπους, έτσι, δεν είναι μικρό το νούμερο, δεν είχαν 1.000 άτομα, αλλά και 1.000 άτομα πάλι άξιζε να ασχοληθούμε. Δυστυχώς δεν ασχολήθηκε κανείς. Και αυτό ήταν και το πικρό παράπονο των Βορειοηπειρωτών. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βιβλίο που όσοι το διαβάζουν μου λένε: μα γιατί δεν ξέρουμε τίποτε, γιατί δεν διδαχτήκαμε τίποτε στο σχολείο, γιατί μας έχουν στο σκοτάδι. Ακριβώς. Υπάρχει εξήγηση βέβαια, αλλά εντάξει, δεν είναι της ώρας. Θα μπούμε σε πολιτικά χωράφια και δεν το θέλω. Θέλω να ρωτήσω πόσο καιρό χρειάστηκε για μια πιθανή ιστορική έρευνα για το βιβλίο αυτό. Άκου να σου πω, αγαπητέ Δημήτρη, παρόλο που αυτό το θέμα ήταν δικό μου θέμα, το ζήσα, δηλαδή το ζούσα κάθε μέρα στο σπίτι μου, γιατί άλλο θέμα από αυτό δεν είχαμε να κουβεντιάσουμε, παρά για το τι κάνουν οι δικοί μας άνθρωποι, άραγε, πώς είναι, τι κάνουν, πώς περνάνε κτλ. Και εγώ είχα ασχοληθεί και με τα κοινά των Βορειοηπειρωτών, υπήρξα πρόεδρος της Βορειοηπειρωτικής Φοιτητικής Νεολαίας. Θέλω να πω, το είχα. Νόμιζα ότι το είχα το θέμα. Παρ' όλα αυτά, όταν άρχισα να μιλώ με ανθρώπους που έκαναν εκεί φυλακές, εξορίες, που κυνηγήθηκαν από τη Συγκιουρίνη, άνοιξε άλλο ένα πεδίο μπροστά μου, πολύ ενδιαφέρον, και έτσι συνέλεξα πάρα πολλές πληροφορίες και το βιβλίο δίνει μια πραγματική εικόνα του τι συνέβη στην Αλβανία του Ενβέρ Χόντζα, του τι πέρασε η ελληνική μειονότητα τα 45 χρόνια διακυβέρνηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία. Κατάλαβα. Να πούμε λίγα λόγια για τις δύο παρουσιάσεις οι οποίες θα γίνουν στην Κύπρο. Η πρώτη παρουσίαση είναι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, αύριο. Στις 8 στην Αμερικανική Ακαδημία στη Λεμεσό, Δέσποινας Πατήχη 24. Ξέρετε τις περιοχές, καλά όμως. Λεμεσανή. Η σύζυγος. Πολύ, να πούμε και την αυριανή την παρουσίαση, ότι θα μιλήσουν για το βιβλίο η κυρία Ελένη Θεοχάρους. Ακριβώς. Έχει ασχοληθεί με το βορειοηπειρωτικό έντονα. Να πω ότι πραγματικά λυπάμαι που οι Κύπροι δεν την τίμησαν όσο έπρεπε με την ψήφο τους. Είναι μια γυναίκα η οποία ασχολήθηκε ειδικά, εγώ την έζησα πολύ, την περίπτωση της δολοφονίας Κατσίφα.
την έζησα από κοντά και πραγματικά με συγκίνησε με το ενδιαφέρον της, την ευαισθησία της, την τρυφερότητα προς την οικογένεια και όλα αυτά. Η κυρία Ελένη Θεοχάρου λοιπόν θα είναι ομιλήτρια. Έρχεται μαζί μου ο φίλος μου, ο Αδάμος Μουζουρής, πρόεδρος των Κυπρίων του νομού Μαγνησίας από το Βόλο. Και θα είναι και στις δύο παρουσιάσεις. Και ο κύριος Μπαρίς, βέβαια, ο Κυριάκος Μπαρίς, ο διευθυντής της Αμερικανικής Ακαδημίας, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση και είναι και ο άνθρωπος που οργανώνει αυτή την εκδήλωση. Μάλιστα. Την επόμενη ημέρα, τη Δετάρτη 18 του μηνός, 7 το βράδυ. 18 του μηνός θα είμαστε στο μετόχι του Κύκου στη Λευκοσία, στο Συνοδικό. Αποτελεί πραγματικά, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, γιατί βασικά σίγουρα η Μονή Κύκου με κάλεσε και το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας να έρθω, και έτσι προέκυψε και η δεύτερη παρουσίαση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να με καλεί η Μονή Κύκου. Εκεί θα έχουμε ένα πολύ δυνατό πάνελ, θα είναι πάλι η κυρία Θεοχάρους, θα είναι ο κοσμήτωρας της νομικής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, ο κύριος Αχιλλέας Εμιλιανίδης, ναι. Εμιλιανίδης, συγγνώμη. Θα είναι ο κύριος Μουζουρής. Και φυσικά θα συντονίσει την όλη εκδήλωση ο πρόεδρος του Συλλόγου των Βορειοπυρετών, ο κύριος Αλέξανδρος Ζούλης, και θα προλογίσει και ο σεβασμιότατος Ταμασού και Ορεινής, ο κύριος Ισαΐας. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι την Τετάρτη 18 του μηνός, 7 το βράδυ. 7 η ώρα το απόγευμα. Ακριβώς. Κύριε Δεύτερο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βιβλίο σας. Εγώ ευχαριστώ, να καλέσω τους φίλους που ενδιαφέρονται, που έχουν ευαισθησίες για τα εθνικά θέματα. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο έχει πολλά κοινά με την Κύπρο. Αυτό θα πολλά έλεγα. Πολλά χρόνια οι Κύπροι, οι αδελφοί, λόγω των οδοφραγμάτων δεν μπορούσαν να περάσουν αντίκρι. Ακριβώς. Όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Ακριβώς, ακριβώς. Να πάνε στα χωριά τους, να ανταμώσουν τους εγκλωβισμένους συγγενείς κτλ. Το ίδιο και χειρότερα, κάτω από πολύ πιο σκληρές συνθήκες, το βίωσαν οι Βορειοπυρώτες. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους Κύπριους αδελφούς αναγνώστες που τους αρέσουν να διαβάσουν ιστορικά μυθιστορήματα, που αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ μυθιστορία, είναι πραγματική ιστορία, πολύ σε αυτό το βιβλίο. Και νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αναγνωστικό κοινό. Να πούμε για τους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε τώρα, το βιβλίο του Θοδωρή Δεύτου είναι το βιβλίο της εβδομάδας στην εκπομπή μας, το οποίο διεκδικούν, μας έχει δώσει η εκδοτική σας, η εκδόση Κλειδάριθμος, τρία αντίτυπα να δώσουμε στους ακροατές μας την Παρασκευή. Το μόνο που έχουν να κάνουν, ένα μήνυμα SMS στο 1076, γράφοντας τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και την πόλη τους. Αφού έχουν ακούσει τον συγγραφέα ποιο μιλάει τώρα με το βιβλίο του, έχουν καταλάβει τι ακριβώς. Περί τι μας πρόκειται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς να πούμε τον τίτλο του βιβλίου, γιατί ίσως δεν ακούστηκε. Ο τίτλος είναι «Το πέρασμα αντίκρι» και είναι από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας επίσης. Πολίτης 107.6. Άκου ενημέρωση.